God is a word, and it means somewhat different things to different traditions, but there's actually some consistent ideas about God. All the different traditions describe God as being unlimited in what? Creativity, intelligence, beauty, love. What happens to entities as they evolve through any kind of evolution, biological evolution or technological evolution? They become more complicated. They remember more. They become smarter, more creative, more beautiful. They move in the direction that God is described as having qualities without limit. So you can say that evolution is a spiritual process where entities become more godlike, never reaching that ideal, but moving in that direction exponentially.
You know, God is a word, and it means somewhat different things to different traditions, but there's actually some consistent ideas about God. All the different traditions describe God as being unlimited in what? Creativity, intelligence, beauty, love. What happens to entities as they evolve through any kind of evolution, biological evolution or technological evolution? They become more complicated. They remember more. They become smarter, more creative, more beautiful. They move in the direction that God is described as having qualities without limit. So you can say that evolution is a spiritual process where entities become more godlike, never reaching that ideal, but moving in that direction exponentially. Oh, yeah.
ξέρεις λόγοι για τους οποίους η σιωπή είναι απαραίτητη για την ψυχική και σωματική υγεία. Είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί σιωπή στο σύγχρονο κόσμο. Υπάρχουν απεριόριστοι τρόποι έκφρασης και εκδήλωσης των συναισθημάτων και των απόψεών μας, συμπεριλαμβανόμενων των blogs και των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να αγκαλιάσουμε την σιωπή περιστασιακά, καθώς έχει να μας προσφέρει σημαντικά ωφέλη, όπως τα παρακάτω, που βοηθά στην αναγέννηση του εγκεφάλου. Μια μελέτη του 2013 αποκάλυψε ότι 2 ώρες σιωπής ανά ημέρα συνέβαλαν στην διαμόρφωση νέων εγκεφαλικών κυττάρων στον υπόκαμπο, μια περιοχή που είναι υπεύθυνη για την μνήμη, το συναίσθημα και, τις ικανότητες μάθησης. Θα κάνει πιο δημιουργικούς, σύμφωνα με τον 99 η σιωπή καλλιεργεί τη δημιουργικότητα. Αυτό αποδόθηκε ξεκάθαρα από τον συγγραφέα Γιώμαν Νούμπρ. Οι καλύτερες ιδέες ακροβατούν στην πρώτη γραμμή των περιόδων σιωπής, όταν η υποχώρηση της παλήρειας των ταραχωδών σκέψεων της επιτρέπει να υλοποιηθούν με συνοχή. Σε αυτόν τον κόσμο του αμήλικτου θορύβου, η σιωπή είναι ένα πολύτιμο αγαθό που σπάνια ανακαλύπτεται. Αποσυμφορίζει την ένταση. Ο στιγμιαίος θόρυβος επηρεάζει τον εγκέφαλο με αποτέλεσμα την αύξηση των ορμονών του στρες. Αντίθετα, η σιωπή ανακουφίζει από την ένταση το σώμα μας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 2 λεπτά σιγής ανά ημέρα είναι πιο ευεργετικά από την χαλάρωση μέσω οποιοδήποτε είδους μουσικής. Αναπληρώνει τους ψυχικούς πόρους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας, τα παιδιά που ζουν ή πηγαίνουν σχολείο κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους σημειώνουν χαμηλότερους βαθμούς σε σύγκριση με όσα ζουν σε ήσυχες περιοχές. Ο θόρυβος ελαχιστοποιεί το κίνητρο και την προσοχή, αυξάνει την ποσότητα των λαθών που κάνουν. Αντίθετα, η σιωπή προσφέρει την ευκαιρία να εργαστούμε πιο αποτελεσματικά, χωρίς να χρειάζεται να επεξεργαζόμαστε τα φορτία εταιρικών ερεθισμάτων.
Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Ήλιος. Δει ποτέ. Ράδιο Ήλιος, το δικό σας ραδιόφωνο. www.iliosweb-radio.com. Ο καθένας πλέον μπορεί να κατακτήσει την αληθινή γνώση μέσα από τα μοναδικά στο είδος τους βιβλία του Παναγιώτη του Λάτου, τα αρχεία της χαμένης γνώσης. Μπλε, κόκκινο, λευκό α, λευκό β, ένα έργο βασισμένο σε πολυετής έρευνες που για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό. Αποκτήστε τα σήμερα. Τα αρχεία της χαμένης γνώσης του Παναγιώτη του Λάτου.
10 αποφάσεις που οδηγούν σε ουσιαστικές σχέσεις. Πρώτον, δώσε στους ανθρώπους που δεν γνωρίζεις μια ευκαιρία. Καμιά φορά αποκλείουμε τους άλλους με μεγάλη ευκολία κρίνοντάς τους καθαρά επιφανειακά, και όμως καθένας έχει τη δικιά του ιστορία και μπορεί να μας προσφέρει τόσα πολλά αν είμαστε ανοιχτοί να μιλήσουμε, να ακούσουμε, να γνωρίσουμε. Θυμηθείτε, δεν είναι απαραίτητο να τους έχουμε όλους κολλητούς, αλλά να επιτρέπουμε στον καινούριο άνθρωπο να μπει στη ζωή μας μέσα από τους ανθρώπους που ερχόμαστε σε επαφή. Δεύτερον, αφιερώστε χρόνο και ενέργεια στις σχέσεις που είναι πιο σημαντικές. Κανείς δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Οι σημαντικές σχέσεις χρειάζονται και αυτές φροντίδα για να συνεχίσουν να υπάρχουν. Η αδιαφορία πληγώνει και κάνει περισσότερη ζημιά από έναν καυγά. Γι' αυτό κράτα ζεστούς τους δεσμούς με ενδιαφέρον, μικρές χειρονομίες αγάπης που δίνουν ή δείχνουν το νιάξιμο, κουβέντα, μοίρασμα, έστω κι αν ο χρόνος είναι περιορισμένος και η καθημερινότητα απαιτητική. Τρίτον, κράτα τις υποσχέσεις σου και τήρησε το λόγο σου. Μην παίζεις παιχνίδια με τις καρδιές των ανθρώπων, δείχνοντας ψεύτικο ενδιαφέρον, μοιράζοντας υποσχέσεις που δεν σκοπεύεις να εκπληρώσεις. Τίποτα αληθινό και αξιόλογο δεν χτίζεται πάνω στην υποκρισία. Τέταρτον, πέταξε έξω από τη ζωή σου το κουτσομπολιό για τα πάντα. Πρόκειται για μια άχρηστη, επικίνδυνη και δυστυχώς δημοφιλή συνήθεια που δηλητηριάζει τις σχέσεις και καταρακώνει αξιοπρέπειες. Καταφεύγουν στο κουτσομπολιό όσοι δεν πιστεύουν πως αξίζουν την αποδοχή των άλλων για αυτό που είναι αληθινά. Είναι θέμα χρόνου να μείνουν μόνοι, χωρίς γνήσιους φίλους, γιατί κανείς δεν εμπιστεύεται ένα κουτσομπόλι, ακόμα και αν αρέσκεται περιστασιακά στην συντροφιά του. Πέμπτον, αποδέξου τους ανθρώπους όπως είναι και μην προσπαθείς να τους αλλάξεις. Δεν έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε κανέναν εκτός από τον ίδιο μας τον εαυτό. Γι' αυτό μην ματαιοπονείς προσδοκώντας πως οι άλλοι θα χωρέσουν στο κουστούμι που σε βολεύει. Αν επιλέξεις να τους έχεις στη ζωή σου, χρειάζεται να σεβαστείς αυτό που είναι. Έκτον, να είσαι ο εαυτός σου. Αν προσπαθήσεις να γίνεις αρεστός παριστάνοντας κάτι ξένο προς εσένα, είναι σαν να χτίζεις τη σχέση σου στην άμμο. Δεν ταιριάζουν όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ανάλογα με το ποιος είσαι, θα βρεις τη δικιά σου φυλή όπου θα νιώθεις γνήσια, αποδεκτός και θα εκφράζεσαι με αυθεντικότητα. Έβδομον, συγχώρα και προχώρα. Οι άνθρωποι μπορεί να σε πληγώσουν.
Συγχώρεση δεν είναι να πεις «Δέχομαι ότι μου έκανες, αλλά να πεις δεν θα αφήσω ότι έγινε να με φορτίζει και να επηρεάζει τη ζωή μου για πάντα. Δεν ξεχνάς το μάθημα, αλλά απελευθερώνεις τον πόνο και συνεχίζεις με ειλικρίνεια να αναζητάς νέες ουσιαστικές σχέσεις». Όταν μείνε μακριά από τους αρνητικούς ανθρώπους και μην επιτρέπεις να σε χρησιμοποιούν για να νιώθουν καλύτερα. Το σώμα σου θα σου στείλει τα μηνύματα που δεν πρέπει να αγνοήσεις. Αν κοντά σε κάποιον νιώθεις άδειος και τιμωμένος ή χαμένος, τότε η σχέση αυτή δεν σου ταιριάζει. Επιδίωξε την συντροφιά ανθρώπων που θα ήθελες να τους μοιάσεις, που σε εκτιμούν και σου φέρονται με σεβασμό, που δίπλα τους νιώθεις όμορφα, δύναμη και αισιοδοξία. Απόφυγε να περνάς τις ώρες σου με επαγγελματίες της γκρίνιας, της καταστροφής και του κουτσοβολιού, γιατί έτσι θα καταλήξεις κι εσύ. Ένα τον τίμα τους αληθινούς σου φίλους. Οι σχέσεις που έχουν δοκιμαστεί από το χρόνο και τη ζωή και έχουν αντέξει είναι πολύτιμες. Εκεί η ψυχή σου ακουμπά και λυτρώνεται. Χρειάζεται να αναγνωρίσεις την αξία τους και να την τιμήσεις με ευγνωμοσύνη. 10. Φτιάξε τη σχέση με τον εαυτό σου. Είναι ίσως ένα από τα κλισέ της νέας εποχής, αλλά ισχύει απόλυτα. Όταν αγκαλιάσεις τον εαυτό σου όπως είναι, με τα λάθη που έχει κάνει, τις ατέλειες κάθε είδους, τα πισωγυρίσματα και τα σταυροπατήματά του, η σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους θα καθρεφτήσουν την αποδοχή αυτή. Ναι, θα υπάρχουν προκλήσεις, αλλά ο σεβασμός θα είναι πια αδιαπραγμάτευτος και ο δρόμος για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων θα έχει ανοίξει. Faster through the
Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Ήλιος.
Thank you.
για λίγα λεπτάκια ακόμα μαζί. Όμως το πρόγραμμα εδώ στο Helios Radio δεν σταματά ποτέ. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί μουσικός παραγωγός Ένιγμα και η εκπομπή Μουσικά Μονοπάτια. Τη σκυτάλη δίνει στο DJ Διαμαντή και τι άλλο περί μουσικής ο λόγος.
εδώ ο ήλιος δεν δει ποτέ. Ράδιο